σας πάω στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας με την βοήθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Καλημερίζοντας την Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, την κυρία Χριστίνα Ψαρά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι να πω, έχει ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός, έχετε μάθει κάτι για να φύγουν οι άμαχοι 9 ώρα Ελλάδος όπως έλεγαν και είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 9. Δεν έχω εικόνα να σας πω για την κατάπαυση, εμείς βρισκόμαστε σαν σύντα. Συνεχίζει ο κόσμος να έρχεται, πριν από λίγο έφτασε και ένα τρένο στην περιοχή που είμαστε. Οι ροές εδώ είναι καθημερινές, ναι. Ίσως τις τελευταίες μέρες είναι λίγο πιο αργές, αλλά η Πολωνία έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κόσμο. Καθημερινά φτάνουν άνθρωποι από, έχουν περίπου 9 διαφορετικά περάσματα στα σύνορα της Πολωνίας. Εμείς καλύπτουμε όλη τη συνοριακή γραμμή, καθώς ομάδες μας βρίσκονται και στη Μολδαβία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, όπως και στο Μπελαρούς και τη Ρωσία. Και καθημερινά έρχεται κόσμος, ανεξάρτητα από την κατάσταση. Πάνω από 7, μισό όμως, λέτε κυρία Ψαρά, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, και αν μπορείτε να μου μιλάτε, σας παρακαλώ ιδιαιτέρως λίγο πιο δυνατά για να καταφέρνουμε να σας ακούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μόνο προς την Πολωνία το 1 εκατομμύριο ή και στα υπόλοιπα σημεία που βρίσκεστε? Ναι. Μάλιστα. Μόνο για την Πολωνία, σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι αυτοί? Είναι τώρα τις τελευταίες μέρες έρχονται όλο και πιο ευάλωτοι άνθρωποι, όπως ίσως μπορείτε να καταλάβετε, είναι τις πρώτες μέρες οι άνθρωποι που επέλεξαν να φύγουν ήταν περισσότερο και αυτοί που είχαν μέρη, φιλικούς ή συγκινικούς δεσμούς να ενεργοποιήσουν ώστε να βρουν διαμονή και βοήθεια. Τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο ο οποίος περνάει τα σύνορα και δεν έχει κάπου να πάει. Αν και η οργάνωση της χώρας είναι αξιοθαύμαστη και υπάρχουν και λεωφορεία που καθημερινά μεταφέρουν τον κόσμο από τα σύνορα είτε σε άλλες πολωνικές περιοχές είτε και σε άλλες χώρες. Αυτά είναι και κρατικές αλλά και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν μεγάλα κέντρα, εμπορικά κέντρα σκεφτείτε, τα οποία έχουν μετατραπεί σε χώρους διαμονής. Ένα από αυτά το οποίο έχει σχεδιαστεί για 2.000 άτομα, αυτές ξεπέρασε τα 5.000. Ο κόσμος είναι αρκετά ταλαιπωρημένος. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κόσμο ο οποίος έρχεται τραυματισμένος. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα συνήθεια ιατρικά προβλήματα, χρόνιες παθήσεις, καθώς επίσης και άλλα ιατρικά ζητήματα με τα οποία μπορεί να φτάνουν στη χώρα. Όσο οι μέρες περνάνε, όλο και πιο ευάλωτοι άνθρωποι περνούν τα σύνορα. Ναι, την κρατάω την παρατήρηση αυτή, γιατί κυρία Ψαρά, τουλάχιστον στην αρχή, όπως και εσείς είπατε, ακούγαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι περπατούσαν χιλιόμετρα για να μπορέσουν να φύγουν από τα πυρά του πολέμου. Αλλά τώρα το να φεύγουν και οι πιο ευάλωτοι σημαίνει ότι πραγματικά μέσα στην Ουκρανία τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι συναδέλφους σας να λένε ότι, ξέρετε, χρειάζεται και πολύ υλικό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, περιστατικά έκτακτης ανάγκης, τραύματα, οξυγόνο, αντιβιωτικά. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εμείς καθημερινά προσπαθούμε. Η ομάδα εδώ δεν είναι μόνο μια ομάδα που υποστηρίζει τις δράσεις στην Πολωνία, αλλά ένα μεγάλο μέρος της δράσης μας είναι να υποστηρίξουμε τη δράση μέσα στην Ουκρανία. Οπότε καθημερινά περνούμε προμήθειες ιατρικές και τεχνικές προμήθειες, καθώς επίσης και ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή γιατρούς, τεχνικούς που συνδέονται με την ομάδα μας μέσα. Ούτως ή άλλως, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαμε αποστολή στην Ουκρανία πριν τον πόλεμο. Πολλά από τα άτομα μας έχουν παραμείνει εκεί και τώρα οι ομάδες μας ενισχύονται με νέο προσωπικό. Είμαστε σε επαφή με όλους. Με όποιο κίνδυνο βέβαια συνεπάγεται αυτό να πηγαίνετε μέσα προς τα νοσοκομεία σε όλη την Ουκρανία, ναι. Ή υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταματήσετε, κυρία Ψαρά? Αυτό κρίνεται καθημερινά. Εμείς στέλνουμε τους συναδέλφους μας μέσα με αλεξίσφαιρα γυλαίκα και με κράνη. Ναι.
Καθημερινά προσπαθούμε να φτάσουμε σε νέες ζώνες. Το προσωπικό είναι που χρειάζεται πολύ περισσότερο ή τα υλικά για τα νοσοκομεία? Και κυρίως τα υλικά. Κυρίως τα υλικά. Οι προμήθειες, φαρμακευτικό υλικό καθώς και σε οξυγόνο στα νοσοκομεία. Καθώς επίσης να πούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό να σκεφτούμε ότι μπορεί οι προμήθειες να φτάνουν μέσα στην Ουκρανία, αλλά μετά η διαχείρισή τους, καθώς η μετακίνηση, η διανομή των προμήθειων, για να το πω πιο σωστά, μπορεί να παίρνει μέρες λόγω των εμπόλεμων συγκρούσεων. Mm. Μπορεί τα πράγματα να φτάσουν, να το πω απλά, μέσα στην Ουκρανία και μετά να μην μπορούν να πάνε στα σημεία τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα. Ευάλωτοι άνθρωποι με χρόνια προβλήματα, άνθρωποι που νομίζω σε κάποια φάση όλοι εσείς οι γιατροί, γιατί είσαστε πραγματικά πάρα πολλοί γιατροί και μπράβο σας, που προσπαθείτε να δραστηριοποιηθείτε και να βοηθήσετε τους συνανθρώπους μας εκεί. Έχω ακούσει να λέτε ότι, ξέρετε, αναζητούμε και εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους παρακολουθούσαμε με χρόνια προβλήματα και προσπαθούμε τώρα να μάθουμε γιατί χρειάζονται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να πάρουν τα φαρμακά τους για την υγεία τους. Δεν ξέρουμε πού να τους βρούμε. Πέφτετε πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις? Ήδη έχουμε αρχίσει ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Ήδη έχουμε αρχίσει να επισημαίνουμε τις περιπτώσεις ασθενών που είχαμε νωρίτερα, είτε από τα προγράμματα που είχαμε σε περιοχές τις οποίες χορηγούσαμε αγωγή, αντιρρετροϊκή αγωγή, καθώς αγωγή και για την πολυανθεκτική φυματίωση. Σιγά σιγά, ξέρετε, τώρα είναι και λίγες μέρες, είναι ακόμα μέσα στη δεύτερη εβδομάδα είμαστε. Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε τις δράσεις που είχαμε νωρίτερα και να επανακτήσουμε επαφή με τον κόσμο που μπορούμε, καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε νέες ιατρικές δομές για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τα νέα δεδομένα. Τι εννοείτε να δημιουργήσετε νέες δομές? Γιατί εσείς έχετε και, να το πω, τρία μέτωπα ανοιχτά. Δηλαδή είναι ο πόλεμος το ένα, είναι η πανδημία το άλλο, είναι το κρύο το τρίτο, κυρία Ψαρά. Σωστά. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Τώρα η πανδημία είναι σαν να μην υπάρχει αυτές τις μέρες και στην Ουκρανία καθώς και στην Πολωνία. Πρέπει όμως να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης, όταν λέω νέες δομές, να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα στις τελευταίες μέρες έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε σεμινάρια τηλεϊατρικής σε προσωπικό, το οποίο προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις γνώσεις τους Τώρα μετακινήστε λίγο και πάλι σας έχασα. Καταλαβαίνω τη δυσκολία. Είσαστε και πάνω στα σύνορα της Πολωνίας, αν μπορείτε, ναι. Έλεγα ότι κάνουμε πολλές προσπάθειες τηλεεκπαίδευσης και τηλεϊατρικής υποστήριξης. Ναι. Έχουμε κάνει δύο σεμινάρια χειρουργικής σε προσωπικό, σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται μέσα στην Ουκρανία. Προσπαθούμε να δούμε σε περιοχές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή. Τώρα σήμερα ή αύριο θα στείλουμε δύο κινητές μονάδες οι οποίες έχουν σκοπό να προσφέρουν ιατρική βοήθεια οπουδήποτε, είναι πλήρως εξοπλισμένες, μπορούν να στηθούν σε οποιοδήποτε σημείο. Τις θέλετε πού? Τις θέλουμε μέσα στην Ουκρανία. Οι μονάδες αυτές έρχονται από τη ΣΑΜΟ, mm-hmm. Από την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι δύο μεγάλες ιατρικές κινητές μονάδες. Τις οποίες το προσωπικό μας θα διαχειριστεί κατά το δοκού. Και οι κινητές αυτές ομάδες θα πάνε μέχρι όπου μπορούν ή μέχρι όπου έχουν τη δυνατότητα, έτσι προσφέροντας βοήθεια, αυτό μου λέτε? Ναι. Μέχρι όπου μπορούν και καθημερινά και σε νέα μέρη φυσικά. Υπάρχουν προς εσάς αιτήματα, τηλεφωνήματα για να μπορέσετε να φτάσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από το υλικό, από την ανθρώπινη δύναμη, κυρία Ψαρά? Ναι. Είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία με χιλιάδες. Από πού παίρνετε τα μεγαλύτερα, με τις μεγαλύτερες εκκλησίες?
οι άνθρωποι μας, το ντόπιο προσωπικό στην Ουκρανία, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή στο να μας τροφοδοτεί με πληροφορίες, καθώς επίσης και οι ιατρικές δομές έρχονται σε απευθείας επαφή μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλές μονάδες μέσα, ομάδες μέσα στην Ουκρανία, οπότε καθημερινά, και επίσης υπάρχει και ένας συντονισμός, να μην το ξεχνάμε αυτό, μεταξύ των ιατρικών οργανώσεων που βρίσκονται μέσα, οι οποίες μοιράζονται πληροφορίες και αντιστοίχως οι δράσεις αναδιανέμονται. Οι μεγαλύτερες ανάγκες προκύπτουν, ας πούμε, από την Μαριούπολη? Σας ζητάνε βοήθεια, ενώ είμαστε πάρα πολύ μακριά? Από παντού. Από παντού. Προσπαθώ από δηλαδή παντού, να το προσδιορίσω λίγο, γι' αυτό σας ρώτησα. Όχι, είναι από παντού. Στη Μαριούπολη είμαστε σε επαφή με το προσωπικό μας, με τους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί εδώ και μέρες. Βρίσκονται χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν μαρτυρίες ατόμων που παίρνουν χιόνι για να μπορέσουν να πληθούν και ακόμα να πιούν νερό. Είναι δραματική η κατάσταση. Μιλάμε για μια απόλυτη πολιορκία και απόλυτο αποκλεισμό. Αλλά οι ανάγκες είναι παντού, παντού. Μάλιστα. Και επίσης είναι πολύ δύσκολο αυτές τις μέρες να έχουμε μια καλή εικόνα, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι μετακινήσεις. Όταν μιλάτε για ευάλωτο πληθυσμό, ο οποίος αυτή την ώρα και εκείνος επιχειρεί να βγει έξω, λέτε για το συντονισμό αυτό με τα λεωφορεία, κοντά νομίζω 400 λεωφορεία, τα οποία παίρνουν τον κόσμο και τον μεταφέρουν προς τα σύνορα. Μιλάμε για ευάλωτες μονάδες μόνο ηλικιακά και με χρόνια νοσήματα? Όχι, όχι. Ο κόσμος που βγαίνει έξω είναι κυρίως ηλικιωμένοι γυναίκες και παιδιά. Υπάρχει επίσης πολλής κόσμος, να πούμε, για αυτό που επιστρέφει πίσω. Μητέρες που βγαίνουν για να αφήσουν τα παιδιά τους και επιστρέφουν για να μείνουν με τους άντρες τους, γιατί οι άντρες δεν μπορούν να φύγουν λόγω της επιστράτευσης. Υπάρχει επίσης κόσμος που επιλέγει να επιστρέψει πίσω. Βγάζουν τα παιδιά έξω, τα παίρνουν συγγενείς, τα παραδίδουν σε συγγενείς, θέλετε να πείτε, από άλλες χώρες? Ναι. Ναι. Και επιστρέφουν μέσα για να μείνουν με τους άντρες τους. Μάλιστα. Οι δύο κινητές μονάδες από τη Σάμου σήμερα μπαίνουν μέσα, ήδη έχουν φτάσει? Τι? Έχουν φτάσει στην Πολωνία. Θα δούμε πότε μπορούμε να τις περάσουμε. Ναι. Μάλιστα. Στις επόμενες μέρες, ώρες, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Είναι η εικόνα μέσα από τις συνέπειες του πολέμου. Καλή δύναμη να έχετε, κυρία Ψαρεύχο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.